Γιώργο Σαρή, μετά από κάποια χρόνια, 2-3, πόσα είναι? Από το 2012. Έχω λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά να σου πάρω συνέντευξη στο χωριό, στο οποίο έχεις, από ό,τι μου είπες, έρθει και απομονωθεί από πότε? Από το 2014, το καλοκαίρι. 2014. Μάιο περίπου. Θα πούμε μετά γιατί ήρθες εδώ και καταστάθηκες, πιο ύστερα. Πρώτα θα πούμε ποιος είναι ο Γιώργος Σαρής. Τι ήταν μάλλον. Αυτό δεν έχει σημασία να το πούμε και δεν το έχω πει και ποτέ. Δεν έχει καμία σημασία. Τι ήταν πριν ο Γιώργος Σάρης, πριν αρχίσει να ασχολείται με αυτά που ασχολείται τώρα και τρέχει και δεν φτάνει? Ένας άνθρωπος που είχε μια επιχείρηση και έκανε τη δουλίτσα του χωρίς να ενοχλεί κανέναν, μέσα σε απόλυτη νομιμότητα, και γι' αυτό και ξεκίνησε να κάνει αυτή τη διαδικασία. Τι συνέβη και ξεκίνησε τη διαδικασία? Μπορεί να είναι κάποια πράγματα που τα έχεις πει, αλλά εγώ θα τα ξαναπείς. Τι συνέβη? Αυτό που συνέβη σε όλους τους Έλληνες, οι οποίοι ούτε κατάλαβαν τι τους χτύπησε, είχα τη μικρή διαφορά ότι κατάλαβα τι μας χτύπησε. Αυτό είναι όλο. Και όταν κατάλαβα ότι αυτή τη στιγμή ήμασταν στόχοι στην Ελλάδα όλοι, έπρεπε να δούμε τι γίνεται. Όταν λοιπόν έκατσα και είπα ότι δεν γίνεται οι τράπεζες να κόβουν ξαφνικά τις κάνουλες χωρίς λόγο και αιτία στις υγιείς επιχειρήσεις, έπρεπε κάποια στιγμή να αμυνθούμε. Δυστυχώς οι δικηγόροι αυτής της χώρας είναι τσαρλατάνοι, η εισαγγελία το ίδιο, επίσης τσαρλατάνοι, διότι υπάρχει νόμος που προβλέπει να κάνουν τη δουλειά τους αυτεπαγγέλτως όταν λαμβάνουν γνώση. Υπάρχουν εισαγγελείς που είναι υπεύθυνοι να διαφυλάττουν το δημόσιο χρήμα και έπρεπε αυτό το πράγμα να το κάνουν από το 2000. Υπάρχει ο νόμος 2803 του 2000 που προβλέπει την αυτεπάγγελτη προστασία των ευρωπαϊκών κοινοτικών πόρων. Οι τσαρλατάνοι είναι τσαρλατάνοι. Τι να πω παρακάτω? Τίποτα, ναι, σωστά. Άλλωστε από εκεί ξεκίνησαν όλα. Γιατί αν υπήρχε μαχόμενη ελεύθερη δημοσιογραφία και υγιής δικαιοσύνη, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Επόμενο ήταν. Ξεκίνησε λοιπόν να ψάχνεσαι. Να ψάχνεις και να ψάχνεσαι. Βασικά δεν ξεκίνησα να ψάχνω. Όταν Σεπτέμβριο του 2011 ξαφνικά οι τράπεζες, χωρίς καμία έγγραφη απάντηση, όπως στάγανε να πηγαίνουμε εμείς έγγραφα τα οτιδήποτε αιτήματα είχαμε. Και ενώ η εταιρεία είχε τεράστια αύξηση που είχα τότε, νόμιμα ελεγμένη από εφορίες, από ΣΔΟΕ, από ΙΚΑ, που και αυτά θα τα πούμε παρακάτω, διότι αυτοί ήταν ένα εργαλείο προκειμένου να κλείσουν τους μικρούς, έπαιρναν εντολές και τις εκτελούσαν, ήταν συνεργάτες αυτών που έκαναν το έγκλημα, οι υψηλά ιστάμενοι, μιλάμε πάντα, γιατί οι χαμηλοί ως δούλοι υπακούν σε εντολές. Οι προϊστάμενοι του ΣΔΟΕ όμως, ενώ δεν είχαν ελέγξει ποτέ μέσα ενημέρωσης, και αυτά είναι γραμμένα στη μήνυση, αυτά που δείχνουν τώρα σε εξεταστική, είναι γραμμένα στη μήνυση που είχε κατατεθεί από το 2013. Ήταν έτοιμη από το 2012, αλλά κατατέθηκε το 2013, διότι έπρεπε να μπουν κάποια στοιχεία επιπλέον μέσα, όταν έκαναν την προσφυγή οι δικαστικοί. Άρχισε λοιπόν να ψάχνεις όμως, έκανες δουλειά. Δεν άρχισα να ψάχνω, πήγα και είδα τους δίθεν επαναστάτες, την Κεριτσίδου, τη Σαλεμή, την Κρητικοπούλου, την Εξαρχουλάκου, το Σακά και όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτή την απάτη και δεν την έχουν πιάσει στα χέρια τους ποτέ. Τον Αϊφαντή, τον Τιλιγάδα, τον Τιγανίτα, όλοι είναι ενήμεροι πάντες. Και υπάρχουν τα στοιχεία ότι είναι ενήμεροι, διότι αυτά τα έστελα με mail. Δεν μπορεί να πει κανείς δεν είναι ενήμερος. Επειδή τα περισσότερα, αν όχι όλα τα ονόματα που ανέφερες, τα ξέρω. Αλλά επειδή έχει τύχει να ξέρω λίγο περισσότερο τη Μαρία Τεξαρχουλάκου και επειδή άκουσα το όνομά της, τι εννοείς, γιατί τη Μαρία την βάζεις σε αυτήν την κατηγορία? Διότι η Μαρία είναι δικηγόρος, ναι, όπως και οι υπόλοιποι δικηγόροι, και δεν έχει ασκήσει τα καθήκοντά της ως όφιλα. Αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι είναι άμυστη λειτουργή της δικαιοσύνης, που χαίρουν τιμής, υποτίθεται, και ο κόσμος πρέπει να τους σέβεται, οι οποίοι γνωρίζουν και δεν έχουν πράξει τα καθήκοντά τους. Προσφάτως όμως, από ό,τι ξέρω, η Μαρία Εξαρχουλάκου είχε ασκήσει αγωγή και τα λοιπά με την τράπεζα την Αγροτική. Όταν ένας έχει πέσει και βαρά στον πεθαμένο, είναι εκ του ουκάνευ. Όταν έχει πέσει, τον βαράνε όλοι. Όταν όμως αυτή τη στιγμή ξέρουν και ξέρει ότι και η Πειραιός και η Eurobank και η Εθνική και η Αλφα, κάθε μία από αυτές έχει επεξαιρέσει 40 δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού, η κάθε μία από αυτές, και αυτή τη στιγμή δεν έχει ενημερώσει τους πελάτες της, τους παρέχει κακές υπηρεσίες. Ένας αγρότης πάει και μαζεύει ντοματούλα και πουλάει ντοματούλα. Δεν πουλάει δηλητηριασμένη ντοματούλα. Αυτοί πουλάνε δηλητηριασμένα δικόγραφα. Διότι αυτά τα γνωρίζουν από το 2013, τα έχουν λάβει από μένα από το 2013 ξεκλείδωτα,
και δεν τόλμησαν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν τόλμησαν, πέστε το όπως θέλετε. Είναι μέρος του συστήματος. Ο καθένας το εκφράζει όπως θέλει. Θα επιμείνω ακόμα λίγο και τελειώσω με αυτό με τη Μαρία Τενξαρχουλάκου, γιατί σου λέω ότι την γνωρίζω προσωπικώς. Και επειδή θυμάμαι ότι πήγαμε και μαζί στο γραφείο της και θυμάμαι ότι σου είχε πει: Γιώργο, κάτι στοιχεία ακόμα θέλω, φέτα. Δεν πήγες όμως. Η Μαρία έχει το δικόγραφο ολοκληρωμένο, αυτό για το οποίο βγήκε η απόφαση. Το έχει στα χέρια της ανοιχτό ξεκλείδωτο από τον Ιούνιο του 2013. Όταν πήγαμε μαζί, θες να πεις. Ακριβώς. Κάτι σου ζήταγε όμως, κάτι στοιχεία ακόμα και θα είπες να σταφέρω. Το δικόγραφο αυτό έχει φύγει με email. Το δικόγραφο αυτό, όπως είναι, εκδικάστηκε και έτσι όπως είναι βγήκε η απόφαση. Οι δικηγόροι, για να σε ξεφορτωθούν όταν βλέπουν ότι ξέρεις, βρίσκουν 1.000.000 δικαιολογίες να πούνε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ακόμα και σήμερα που έχει βγει η απόφαση και έχει πάει σε άτομα, σε πολίτες, το συγκεκριμένο δικόγραφο, τους λένε οι δικηγόροι τους ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι πολιτικό θέμα. Δηλαδή τους εξαπατούν εν ψυχρόδι ότι δεν γνωρίζουν. Όταν υπάρχει απόφαση. Τι πάνε με πολιτικό θέμα. Έτσι λένε οι δικηγόροι, σας είπα. Δεν είπα εγώ ότι είναι έτσι. Εγώ είπα έτσι λένε οι δικηγόροι. Ξαπατούν τους πελάτες τους, διότι ο καθένας κονομάει στην άγνοια του πολίτη. Αν δεν υπήρχε η άγνοια του πολίτη, δεν θα υπήρχαν και όλα αυτά τα θέματα που έχουν γίνει στη χώρα μας. Υπάρχει άγνοια, όντως. Για πες μου λοιπόν για αυτήν την συγκεκριμένη απόφαση τώρα με την Τράπεζα Πειραιώς που βγήκε. Όταν λοιπόν είχα κάνει όλο αυτό τον περίπατο και είχα δει όλους αυτούς τους επαναστάτες, αναγκάστηκα να κάτσω να κάνω μία έρευνα που δεν είχα σκοπό να την κάνω, η οποία μου έφαγε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να συντάξω το δικόγραφο μόνος μου. Στο δικόγραφο λοιπόν, μέσα, ενώ όλοι οι δικηγόροι που είχα επισκεφτεί μου λέγανε χαζομάρες για κουρέματα, χαζομάρες για εισφορές του νόμου 128, δηλαδή μία επιχείρηση την έχουν καταστρέψει, και σε συμβουλεύει ο δικηγόρος, και αυτό δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά και τα νοικοκυριά και τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς. Πας λοιπόν στον δικηγόρο και σου λέει θα κάνουμε μία ανακοπή ή πες το όπως θέλετε ανέρεση ή οτιδήποτε θέλετε με βάση την εισφορά του νόμου 128. Δηλαδή έχεις πάρει ένα δάνειο 100.000 ευρώ και σου λέει ο δικηγόρος θα κάνουμε ανακοπή με το αιτιολογικό ότι η εισφορά του 128 είναι παράνομη κτλ. Και τι θα γλιτώσεις στις 100.000 ευρώ, καταρχήν θα αναγνωρίσεις την οφειλή, αφού λες ότι εγώ ανακόπτω με βάση την εισφορά, θα αναγνωρίσεις την οφειλή σου και θα πεις ότι δεν χρωστάω 100 συν τους στόκους ή την εισφορά, χρωστάω 100 συν τους στόκους μείον 1.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν προτείνουν οι παπατζίδες δικηγόροι στους πολίτες και μετά βγαίνουν και το διαφημίζουν κιόλας στους αμόρφωτους Έλληνες. Καλά να πάθουν λοιπόν όλοι σε αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα μέσα στην κρίση που δεν έχουν κάτσει να αφιερώσουν για τον εαυτό τους μία ώρα για να βρουν τα δικαιώματά τους. Μάλιστα. Για πες μου λίγο συγκεκριμένα για την απόφαση αυτή τώρα. Τι ακριβώς, τι, η απόφαση αυτή, τι λοιπόν, έβγαλε. Η απόφαση λοιπόν αυτή, επειδή δεν στήθηκε από δικηγόρο και την έχουν δει πάνω από 600-700 δικηγόρους στην κυριολεξία ο αριθμός και την έχουν δει και ανενεργία εισαγγελής. Η απόφαση λοιπόν αυτή λέει ότι οι τράπεζες είχαν δολίως εγκλωβίσει τους Έλληνες, δολίως τράβηξαν το χαλί από την οικονομία από το 2009 και μετά και ότι δεν έχουν τηρήσει τους νόμους του κράτους. Ένας από τους νόμους του κράτους είναι το ΕΣΠΑ. Είναι ο νόμος, αν θυμάμαι καλά, 3299 του 2004. Αν θυμάμαι καλά. Από πολύ διάφορα. Αν θυμάμαι καλά. Δικηγόρος, είναι ο νόμος που τρέχει. Τα προγράμματα εγκυοδοσίας, είτε λέγονται ΕΣΠΑ, είτε λέγονται ΤΕΜΠΕ, είτε όλα αυτά τα προγράμματα τρέχουν μέσα από κάποιους νόμους. Σε αυτόν λοιπόν τον νόμο όριζαν ότι πρέπει μια επιχείρηση να πάει να δώσει ένα πρόγραμμα, να καταθέσει δηλαδή ένα αίτημα, τι θα επενδύσει, πόσες θέσεις θα δημιουργήσει, γιατί γι' αυτό επιδοτήσει από την κυβέρνηση, για να κάνεις θέσεις εργασίας. Υποτίθεται ότι σε έχει ελέγξει ότι είσαι φορολογικά, τραπεζικά, ασφαλιστικά ενήμερος. Και από εκεί και μετά ο φάκελός σου μπορεί να προωθηθεί για να εγκριθεί ή όχι. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν συμμετείχα και εγώ, διότι είχα μια επιχείρηση που είχε πληρώσει τα πάντα, έκανε ένα μεγάλο τζίρο, είχε 11 θέσεις εργασίας και έκανα αίτημα σε αυτό το πρόγραμμα. Όταν έγινε αυτό το αίτημα, οι τράπεζες διαφήμιζαν σε καθημερινή βάση, ελάτε εδώ να σας φτιάξουμε εμείς τους φακέλους. Οι ανυποψίαστοι τότε επιχειρηματίες πιστεύαν ότι θα πάνε εκεί και θα εγκριθούν τα προγράμματά τους. Υπάρχει όμως μια ιεραρχία που ελέγχει και εγκρίνει μόνο όποια θέλει και στους υπόλοιπους δεν απαντά καθόλου. Υπάρχει φίλος σας δημοσιογράφος γνωστός που έχει κάνει αίτημα και του απάντησαν. Φίλος μυθικός μου. Φίλος μου. Μέσα στον κύκλο που κυκλοφορούμε είναι ένας από τους δημοσιογράφους που δημοσίευσε όλη την τραπεζική απάτη σε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα που ήταν τότε, ο Μάκης ο Βραχιολίδης. Ναι.
ο οποίος είχε κάνει αίτημα και το απάντησε η τράπεζα ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια. Όταν το απάντησε αυτό η τράπεζα ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια του συγκεκριμένου ανθρώπου, οι τράπεζες είχαν λάβει το νέο πακέτο για το ΕΣΠΑ, το οποίο ανερχόταν σε 24,3 δις και απαντούσαν εγγράφως ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια. Την εποχή που το απαντούσαν, είχαν απορροφηθεί μόνο το 3,15% των κονδυλίων, δηλαδή τα 720.000 ευρώ από τα 24 δις. Τίποτα. Δίνανε σε όλους αρνητικές απαντήσεις, ενώ τα είχαν μέσα στο σιρτάρι τους για να τα διαθέσουν στην οικονομία. Και αυτό το λέει ο προϋπολογισμός του 2009 στη σελίδα 78. Όποιος πάει και ανοίξει προϋπολογισμό κράτους 2009 σελίδα 78, θα δει ότι η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ήταν μέχρι και το 2009 3,15%, 3,17%, και μέχρι το 2012 η απορρόφηση είχε φτάσει το 24%. Ποιος ήταν ο απότερος σκοπός, κατά γνώμη σου? Ο απότερος σκοπός ήταν να εξαφανίσουν τους Έλληνες μικρομεσαίους, διότι εξαφανίζοντας τους Έλληνες μικρομεσαίους, ήταν δεδομένο ότι θα οδηγούσαν στην επιθυμητή φτώχεια το λαό, θα έμενε ο κόσμος άνεργος, και όταν είσαι άνεργος, αρκείσαι στο συσίτιο που σου δίνει η Εκκλησία, η οποία το παίζει φιλάνθρωποι μετά. Μάλιστα. Για πες μου τώρα, για αυτή, τι λέει η απόφαση αυτή καθεαυτή που βγήκε? Η απόφαση αυτή καθεαυτή, λοιπόν, ενώ εγώ δεν είχα διαχωρίσει μέσα στην απόφαση διαφορετικούς λόγους, αλλά είχα γράψει συνολικά την εικόνα της οικονομίας σε σύγκριση με την εικόνα της επιχείρησης. Αναφέρθηκε η δικαστής που έβγαλε την απόφαση σε όλο το δικόγραφο, αλλά εστίασε, για να μην δημιουργήσει ευρέως δεδικασμένος για όλους τους πολίτες, στο κομμάτι ότι δεν εγκρίθηκε η επιδότηση, πράγμα που ήταν ανήθικη συμπεριφορά της τράπεζας, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ζητάει λεφτά. Ακυρώθηκε η διαταγή πληρωμής. Ανέφερε όμως και τα υπόλοιπα χρήματα που οι τράπεζες έλαβαν και μιλάμε για ένα πακέτο 183 δισεκατομμυρίων ευρώ προ ανακεφαλαιοποίησης. Διότι, τώρα δεν θέλω να μιλάμε εκφράσεις άσχημες. Όχι, να μιλήσει, είμαστε. Το έχω ελαττώσει. Χωρίς περιστροφές. Όχι, με μένα μιλάω όπως θες. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άσχημες για τον κόσμο. Διότι αυτή τη στιγμή αυτά που γίνονται είναι γιατί τα πρόβατα που κάνουν συζητήσεις στα τραπέζια και προσπαθούν να το παίξουν άμεσα οι δημοκράτες. Όλα τα πρόβατα που προσπαθούν να το παίξουν αμεσοδημοκράτες, ενώ τα γνωρίζουν αυτά, μιλάνε για εθνοσυνελεύσεις και λένε ότι ελάτε εδώ να συζητήσουμε όλοι μαζί. Αυτοί που δεν έχουν πράξει τα καθήκοντά τους, προσπαθούν να πουλήσουν εθνοσυνέλευση στα πρόβατα. Θέλουν δηλαδή να τα κρατήσουν πρόβατα. Αυτό θέλουν. Βγαίνουν και μιλάνε για εθνοσυνελεύσεις άνθρωποι που δεν έχουν παράξει τίποτα, που δεν έχουν καν κοινοποιήσει τα γνωστά για να προστατευθούν αυτοί που υποτίθεται εκπροσωπούν, και από πάνω σου λένε εσύ δεν θέλεις να συμμετέχεις για τους δικούς σου λόγους. Και βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι ραδιοραβίλα θέλει, όπως θέλει. Τα έγγραφα αυτά είναι στο διαδίκτυο ανοιχτά και ξεκλείδωτα ως μήνυση από το Σεπτέμβριο του 12. Επειδή πολλοί λένε είναι άλλο πράγμα μήνυση, άλλο πράγμα αγωγή, δώσε μας αγωγή, δώσε μας ανακοπή. Τα πράγματα και τα στοιχεία είναι ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι ο τίτλος του δικογράφου, γιατί έχουν βγει όλοι και πουλάνε για να πουλήσουν και να εισπράξουν, πουλάνε αέρα κοπανιστό για να εισπράττουν πραγματικά λεφτά που βασίζονται στο μόχθο των πολιτών. Το δικόγραφο είναι το ίδιο, έχει τα στοιχεία του εγκλήματος πώς έχουν διαπραχθεί και ανάλογα τι θέλεις να κάνεις, αλλάζεις πάνω τον τίτλο και το αιτητικό. Γράφεις πάνω μήνυση, βουτήξτε τους. Γράφεις πάνω αγωγή, ετούμε αποζημίωση. Γράφεις πάνω ανακοπή, ετούμε την ανακοπή. Οι δικηγόροι λοιπόν, επειδή μιλάνε σε πρόβατα, τους ζητάνε ό,τι θέλουν, στην κυριολεξία, ό,τι θέλουν, γιατί έχω ακούσει νούμερα από επαναστάτες που πήραν άδειες δικηγορίας με 7.000 ευρώ για ανακοπές και ούτω καθεξής. Τι να σας πω. Ποιος δικηγόρος ήταν στο πλευρό σου αυτήν την ιστορία, ή δεν πήγες με δικηγόρο? Με δικηγόρο προφανώς πήγες. Όχι, κατατέθηκε το δικόγραφο. Κατατέθηκε, επαναλαμβάνω, όχι, γράφτηκε. Ναι. Διότι δεν μπορεί να έχουν φτιάξει ένα συστηματάκι πάρα πολύ ωραίο που μπορείς να καταθέσεις μήνυση ως πολίτης, αλλά δεν μπορεί να καταθέσεις ούτε αγωγή ούτε ανακοπή. Μπορείς να καταθέσεις μόνο στο. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, γιατί υποτίθεται είναι αποκλειστικό προνόμιο με τον δικηγόρο. Ναι, ναι, μπορείς να καταθέσεις μόνο για αίτημα μέχρι 5.000 ευρώ που δεν χρειάζεσαι δικηγόρο, αλλά για να πάρεις το ποσό που δικαιούσε μπορεί να καταθέσεις 100 και αν δικαστούν ποτέ. Ο δικηγόρος λοιπόν που κατέθεσε την ανακοπή το 2012 ήταν ο Αποστόλης Οδελαβέκουρας, ο δικηγόρος των ΑΝΕΛ, οι οποίοι ΑΝΕΛ είχαν και αυτοί το δικόγραφο τότε,
Υπάρχουν μπουμπούκια σήμερα που το παίζουν επαναστάτες και καλούν τον Καμένο γιατί δεν κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Όταν οι ίδιοι που τα λένε σήμερα, έχει φτάσει υποκρισία στο κόκαλο, τότε γνώριζαν πάρα πολύ καλά, δεν μιλάω για τους ψηφοφόρους, ναι. Μιλάω για κάποια στελέχη που σήμερα το παίζουν επαναστάτες, που έχουν φύγει και αν φτιάχνουν θέλεις να αναφερθείς ονόματα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Νέα μαγαζάκια. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Δεν είναι όλα σήμερα. Ναι, εντάξει, δεν σε πάω να έχουμε κάτι τόσο εδώ πέρα. Όχι, είναι δύσκολο. Όταν θα ξανάρθεις. Εγώ δεν έχω ζητήσει κανέναν να έρθει και έχω σταματήσει να μιλάω. Εγώ όμως μόνος μου ήθελα να έρθω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα γνώριζαν από το 2012. Ήταν στις συγκεντρώσεις που γινόντουσαν τότε. Προσπαθούσαμε να στήσουμε μία σύμπραξη, γιατί εδώ έχει πέσει τέτοια διαστρέβλωση στον κόσμο που δεν αντιλαμβάνεται τι λέει. Είμαι κατά του κόμματος. Τον έχουν μάθει και του έχουν αλλοιώσει όλες τις έννοιες. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν σε καλύπτει κάποιος από τους πολιτικούς φορείς, είσαι υποχρεωμένος στο συνέρχεσαι. Όταν πάει ο καθένας μόνος του, μιλάμε για αναρχία. Όταν πάει ο καθένας μόνος του και μιλάμε για αναρχία, μιλάμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει νοσοκομείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει σχολείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Όταν δεν σε καλύπτουν λοιπόν οι υπάρχουσες δομές, πρέπει να στήσεις μία άλλη δομή. Χωρίς κοινωνική δομή δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Εγώ λοιπόν δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτών που λένε χωρίς κόμματα, χωρίς δόγματα και μετά κάνουν κόμματα, διότι τα κορόιδα που πάνε στο Σόρα, τους έλεγε χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, τους έλεγε χωρίς κόμμα, επαναλαμβάνω, χωρίς δόγμα, και τώρα είναι το εσύ. Και τους είπε το εσύ, και ελάτε εδώ να ψηφίσετε, να σας δώσω 20.000 ευρώ. Και επειδή οι Έλληνες είναι επέτες στην κυριολεξία, η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι επέτες, πήγαν εκεί πέρα και ανοίγουν γραφεία για να κάνουν ένα ωραίο μαγαζάκι ο καθένας στην περιοχή του, να μαζεύει τα φραγκάκια από τα κορόιδα. Κάτσε μια στιγμή, γιατί εδώ πέρα παρόλο που είναι χωριό και είσαι απομονωμένος, τα φορτηγά πάνε και έρχονται, έτσι. Γιατί, τι συμβαίνει με αυτόν τον δρόμο. Είναι ο παλιός δρόμος. Είναι ο παλιός δρόμος που πήγαινε από Ηράκλειο στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να έχουμε αναγκαστικά να περνάνε από εδώ για τα λατομεία που υπήρχαν στο παρελθόν φορτηγά. Τίποτα άλλο. Αυτά είναι για τα μόνα που βλέπεις εδώ. Χαμόνε, τα μόνα, αυτό βλέπω φορτηγά, μόνο τίποτα. Γιατί κάνουμε συζήτηση σε αυτό το σπίτι, πρέπει να ανάψω σιγάρο. Να ανάψω ό,τι θέλεις. Είναι αντιλογικό. Όχι καθόλου. Με μένα τίποτα δεν είναι αντιλογικό. Μη σαν χωριέσαι. Ένας από τους αναγνώστες και προφανώς ένας από αυτούς για τους οποίους έκανες υπονοούμενο προηγουμένως, θέλω να υποψιάζομαι εγώ, λέει, φιλαράκι να διαβάζεις λίγο πιο προσεκτικά. Αναφέρθηκε στη δημοσίευση της απόφασης που έβγαλε στο δικαστήριο και την δημοσίευσε στο περιοδικό μου. Και μου λέει λοιπόν, φιλαράκι να διαβάζεις λίγο πιο προσεκτικά. Ξέρετε γιατί κάνει δεκτή την ανακοπή? Γιατί δεν τελείωσε η δικαστική διαμάχη και διότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν ολοκλήρωσε τις διαδικασίες συγχώνευσης. Έτσι λέει. Ο Σαρίς λέει και οι άλλοι το θεωρούν τρόπαιο και με αυτό προσπαθούν να μαζέψουν πρόβατα, αυτό που λες εσύ δηλαδή. Το λέει θέλει, η απόφαση είναι στο διαδίκτυο, όπως θέλει μπαίνει και τη βλέπει. Ναι, τι εννοεί όμως, γιατί πραγματικά εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτός είναι ο οποίος σας είπα πριν ότι θέλει να κάνει εθνοσυνέλευση. Ο κύριος Μιχαλόπουλος, προφανώς. Εντάξει, εγώ δεν στο είπα το όνομα, βέβαια. Εγώ, επειδή, για λόγους δημοσιογραφικής ζωτολογίας το είπα. Μπορεί να είμαι στο χωριό, αλλά τα μηνύματα φτάνουν, διότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή πλήττεται και πάει και βρίσκει όλους αυτούς. Και ενώ γνωρίζουν, γιατί ο κύριος Μιχαλόπουλος γνωρίζει από το 2012 την τραπεζική απάτη και δεν έχει πει λέξη. Γνωρίζει από το 2012 το δικόγραφο και δεν έχει πει λέξη. Γνωρίζει ότι υπάρχει μήνυση και δεν έχει πει λέξη. Γνωρίζει ότι έχει πάει αυτόφορο ο προϊστάμενος της Eurobank που έβαλε χέρι σε λογαριασμό χωρίς διαταγή πληρωμής, χωρίς καταγγελία σύμβασης, χωρίς εξώδικο, έκατσε στο αυτόφορο και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλοί σαν αυτόν και δεν μπορεί να συσπηρωθεί ο κόσμος κάπου, μπορεί η εισαγγελέας να αφήνει ελεύθερο κάποιον χωρίς να το τεκμηριώνει, γράφοντας ότι το θέμα είναι πολύπλοκο και θα πρέπει να εξεταστεί. Από τότε μέχρι σήμερα εξετάζεται. Από το 2014 μέχρι σήμερα εξετάζεται. Μέσα στα δικόγραφα υπάρχουν κάποια γραφήματα. Έως τώρα ήθιστε να λέγανε ότι η απόφαση είναι στην κρίση του δικαστή. Στην κρίση του δικαστή... Αφήνοντας παραθυράκια βέβαια για διάφορες... Στην κρίση του δικαστή όμως δεν είναι τα μαθηματικά. Στα μαθηματικά ένα και ένα κάνουν δύο. Οι τράπεζες λοιπόν από το 2002 έως και το 2009 έχουν δημοσιευμένους ισολογισμούς οι οποίοι μπαίνουν σε ΦΕΚ ανωνύμων εταιριών. Η πορεία των δανείων
είναι συνεχώς αυξητική, διότι σε ένα γράφημα, όταν πηγαίνει η γραμμούλα πάνω, και να μην ξέρεις τα σύνθετα οικονομικά που ξέρουν οι επιστήμονες που λέγανε ότι το μνημόνιο είναι απαραίτητο, οι σύγχρονοι δούλοι, όλοι οι οικονομολόγοι της χώρας που μπαίναν στα κανάλια και λέγανε το μνημόνιο είναι απαραίτητο, προφανώς δεν είχαν δει τους ισολογισμούς των τραπεζών, οι οποίοι είναι το Α και το Μ. Ξεκινάς λοιπόν από το 2002 και πηγαίνεις μια πορεία δανείων έτσι. Το 2009 λαμβάνουν για να βγάλουν στην οικονομία 183 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποκλειστικά να βγουν στην οικονομία. Δεν τα πήραν για να καλύψουν τρύπες. Δεν υπήρχε ανακεφαλαιοποίηση. Δεν υπήρχε PSI 9, 10, 11. Δεν υπήρχε τίποτα. Η πορεία των δανείων είναι αυξητική. Μετά η πορεία πάει κάτω. Η κρίση λοιπόν του δικαστή δεν μπορεί να πει ότι η γραμμούλα αυτή, η κουκίδα του 12, είναι πάνω από την κουκίδα του 9, γιατί πρέπει να ανατρέψει τους νόμους των μαθηματικών. Τους νόμους της φύσης. Δεν μπορεί να πει η γραμμούλα είναι κάτω, θα έπρεπε τότε η σκεπή του σπιτιού να είναι στο υπόγειο. Αυτό λοιπόν το έχει ο κύριος Μιχαλόπουλος. Και ο κύριος Μιχαλόπουλος βγαίνει να ρίξει λάσπη, διότι στην Ελλάδα έχουμε μάθει αντί για άμυλα να βάζουμε τους άλλους στο λάκκο. Αυτό είναι γνωστό και από προσωπική πείρα το λέω. Γι' αυτό και εγώ δεν έχω χαράξει στο χωριό, γιατί δεν έχω όρεξη να μιλάω με Μιχαλόπουλους που το παίζουν εκπρόσωποι λαού. Και όταν μου είπαν για εθνοσυνέλευση, αυτό που μου προτάθηκε τότε, γιατί ακόμα θα σας πω παρακάτω, ήμουνα σε ένα σωματείο που είχαμε φτιάξει, να μαζευτούμε όλοι μαζί. Μιλάω για την υπέρβαση. Μιλάω για την υπέρβαση τη δεύτερη, όχι την πρώτη. Ναι, την έχει, πρώτη. Έχει διαδικασίες που όποτε θέλετε μπορούμε να τις συζητήσουμε. Όχι, εγώ πρόβλημα κανένα και τώρα ακόμα, αν θες. Στην πρώτη άλλωστε συμμετείχα, ήμουνα και με τον αριθμό 3. Ακριβώς. Και αποχώρησα πριν γίνει η δεύτερη. Ακριβώς. Το θέμα είναι γιατί διαλύθηκε. Ναι. Διότι μπαίνουν πολλοί σαν τον Μιχαλόπουλο μέσα. Εγώ δεν έφυγα για να τη διαλύσω πάντως. Δεν έκανα κάτι το άλλο. Το θέμα είναι γιατί διαλύθηκε. Ναι. Διότι εκεί μιλάμε για διαδικασίες που τηρώντουσαν και για κάποιο λόγο κάποιοι που το παίζαν και αυτοί οι επαναστάτες δεν θέλαν να μπουν μπροστά γιατί υποτίθεται χρειάζονται λεφτά, γιατί υποτίθεται χρειάζεται αυτό, γιατί υποτίθεται χρειάζεται εκείνο και πράγματα δεν στείνονται χωρίς υποδομές και ούτω καθεξής. Και προτίμησαν μετά αυτοί που δεν μπορούν να στήσουν τις υποδομές να πάνε να μπουν σε ένα μαγαζάκι στημένο καμένου. Για να κατέβουν υποψήφοι για να βολευτούν. Γιατί δεν έχουν μάθει να κτίζουν, έχουν μάθει μόνο να πηγαίνουν και να σαν επαιτία, δώστε μου και εμένα μερίδιο της πίτας. Έτσι διαλύθηκε η πρώτη υπέρβαση. Πες μου κάτι, τι ρόλο έπαιξε σε αυτή την ιστορία ο Θεοδωρίδης, ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης είναι ένα κεφάλαιο, διότι ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί πέρα από το αυτό που βλέπει, και αυτό που βλέπει το βλέπει μισό. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που θα πούν τα πράγματα τουλάχιστον. Μεταξύ λοιπόν ενός Άντου Μιχαλόπουλου που δεν έχει πει λέξη και ενός που του μαθαίνεις ένα ποίημα και το λέω όπως είναι η έκφραση, του μαθαίνεις ένα ποίημα διότι αν ρωτήσετε περαιτέρω από το ποίημα δεν μπορεί να δώσει απαντήσει ο Θοδωρίδης όμως με αυτό το ποίημα βγήκε δημόσια και ενημέρωσε τους πολίτες. Δεν μπορώ λοιπόν να κρίνω ένα Θεοδωρίδη ή έναν Τόμπρα ή οποιονδήποτε άλλο που με έχουν ερωτήσει διάφοροι πολίτες, αν θέλω να κρίνω αυτούς, πρέπει πρώτα να κρίνω όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι γνωρίζουν και συγκαλύπτουν. Ο Θεοδωρίδης λοιπόν έμαθε ένα ποίημα, βγήκε στους πολίτες και τους ενημέρωσε. Το τι έπραξε από εκεί και μετά... Έκανε ένα απόκομο όμως, κάτι το έκανε. Το τι έπραξε από εκεί και μετά είναι δικιά του ευθύνη... Και εισπράττει χρήματα. Το τι έπραξε από εκεί και μετά είναι δικιά του ευθύνη και ευθύνη των πολιτών. Διότι αν σε αρέσει να σε εξαπατούν, καλά σου κάνουν και σε εξαπατούν. Όταν σου δίνει όλο την ευκαιρία να ακούσεις την αλήθεια, το αν θα τον ακολουθήσεις μετά ή όχι, εξαρτάται από τα έργα. Αφόσον δεν έκανε έργο, διότι μιλάει για μία αγωγή η οποία δεν υφίσταται από το 2012 που την ακούω να τη λέει, το αν εσύ συνεχίζεις να είσαι εκεί, προσδοκά σε κάτι. Και αυτό που προσδοκάς είναι να έχεις το μαγαζάκι στην περιοχή σου για να εισπράττεις και εσύ από το μαγαζάκι το ίδιο. Μέσα. Αυτό λοιπόν είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Όμως για να μπορέσω να ασχοληθώ με αυτούς πρέπει πρώτα να ασχοληθώ με όλους τους προηγούμενους. Με τους δικηγόρους που δεν κάνανε τη δουλειά τους, με τους αγγελούς που δεν κάνανε τη δουλειά τους και ούτω καθεξής. Σωστά, σωστά. Συμφωνώ. Τώρα ερχόμενο στο χωριό όμως τι έγινε, παρετήθηκες. Όχι, δεν παραιτήθηκα από την ώρα που ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση. Εγώ οφείλω να συνεχίσω να προστατεύω τον εαυτό μου. Διότι όταν λες ότι θα δώσω λύση σε κάποιον, πρέπει πρώτα να μπορώ να δώσω λύση στον εαυτό σου. Οι άλλοι ψάχνουν τη λύση για τον εαυτό τους, δουλεύοντας τον κοσμάκι. Εγώ δεν είχα μάθει να δουλεύω τον κοσμάκι. Εγώ είχα μάθει να παράγω, διότι για να κάνεις μια επιχείρηση
από 50.000 ευρώ τζίρο να την πας 700.000 ευρώ τζίρο με 0 εργατικές καταγγελίες, με 0 εργατικές καταγγελίες και σε όλο το προηγούμενο διάστημα του εργασιακού σου βίου, ότι δεν γεννήθηκα με επιχείρηση. Τώρα θα είναι, περνάνε πλανώδη οι πολιτές. Τώρα περνάνε πλανώδη οι πολιτές. Είναι ωραία, ωραία φάση, εντάξει. Είναι πρωτότυπη. Είναι αγωνιστική και πρωτότυπη και λαϊκή αυτή που... Αν δεν κατέβαινες εδώ, συνέντευξη δεν θα έπαιρνες και ούτε πρόκειται να ξαναμίλαγα. Ναι, ναι, εντάξει. Αφού φαγώθηκες να μιλήσω. Όχι, όχι, ναι, είναι χαρά. Είχα πει ότι κάποια στιγμή θα μιλήσω, αφού ήρθες στο χωριό, ναι. Καλοδεχούμενος. Ναι, και να πεις και ό,τι θέλεις, έτσι, γιατί δεν θα έχουμε πολλές ευκαιρίες. Όχι, δεν είχα. Τα στο... πάντα, ό,τι θες. Αυτά που λέω είναι γραμμένα καταρχήν στη σελίδα του ΔΕΝ και της Ελευθερίας. Είναι δημοσιευμένα, οι αποφάσεις είναι δημοσιευμένες. Σε ποια από τα δύο συμμετέχεις, τα δύο εσύ και στο ΔΕΝ και στην Ελευθερία? Ναι. Σαν τι, πες το, θα το ξέρουμε ρε παιδί μου. Θα το πούμε παρακάτω, γιατί διακόπτουμε και θα βγει συμπέρασμα στο προηγούμενο θέμα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Όταν λοιπόν ένας πολίτης συμμετέχει κάπου, δεν μπορεί να λέει φταίει από πάνω. Αν μιλάμε για δημοκρατία, όχι τη δημοκρατία των ίσων άνισων, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δημοκρατία μεταξύ των δικηγόρων για να κοροϊδεύουν τους πολίτες. Υπάρχει δημοκρατία μεταξύ των εισαγγελέων για να κοροϊδεύουν τους πολίτες. Υπάρχει δημοκρατία μεταξύ των πολιτικών για να κοροϊδεύουν τους πολίτες. Υπάρχει δημοκρατία στην Εκκλησία. Ο στόχος είναι ο ίδιος πάντα. Για να κοροϊδεύουν τους πολίτες. Βγαίνει ο αρχιεπίσκοπος, τον Μπουμπούκι, και λέει ότι αφού ο κόσμος ψήφισε, πρέπει να πληρώνει ένφια και να μην διαμαρτύρεται. Έτσι βγήκε να πει. Βγαίνει να μιλάει για υποταγή. Υποταχθείτε αφού ψηφίσατε. Όταν ψηφίσανε, ο Τσίπρας και ο Καμένος είχαν πει ότι το ένφια θα καταργηθεί. Από την ώρα λοιπόν που λέει ψέματα, ο Τσίπρας και ο Καμένος, έπρεπε ως αρχιεπίσκοπος να τους αφορήσει και όχι να πει υποταχθείτε. Ο αρχιεπίσκοπος λοιπόν είπε υποταχθείτε στους πολίτες, αλλά ο ίδιος έκανε μια ωραία προσφυγή. Την έστειλε σε όλες τις Μητροπόλεις για να μην πληρώνουν ένφια. Επικαλείται τα σπουδαία νομικά, γιατί έχουν παρουσιάσει τις επιστήμες σαν φοβερές επιστήμες, και στα σπουδαία νομικά που ξέρουν οι μεγάλοι της Εκκλησίας μας, το μόνο λόγο που επικαλούνται είναι την ισονομία που προβλέπει το Σύνταγμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι λέει μέσα στην αγωγή τους, προσφυγή τους, ότι το Άγιο Όρος έχει ένα ειδικό καθεστώς και δεν πληρώνει φόρους ούτε για τα ακίνητα που νοικιάζει εκτός Αγίου Όρους. Επειδή λοιπόν εμείς είμαστε ίσοι με το Άγιο Όρος, πρέπει και εμείς να μην πληρώνουμε. Αυτό είναι το σπουδαίο δικόγραφο που έχουν γράψει. Τα έγραψα κάποτε για το Άγιο Όρος, του κόντευα να με αφορήσουν. Ε. Αυτό είναι το σπουδαίο δικόγραφο που επικαλούνται την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι δούλοι, γιατί αυτά λέει ο Πέτρος και ο Παύλος σε επιστολές του, πολλοί θέλουν να απαξιώσουν. Και γι' αυτό και γίνεται συντονισμένη επίθεση και από τους μεν και από τις δε παρεούλες κατά συγκεκριμένων πραγμάτων, αλλά δεν λένε ότι αυτά που χρησιμοποιούν για να κάνουν την επίθεση στην Ορθοδοξία δεν είναι αυτά που λέει το Ευαγγέλιο ο Ιωάννης και ο Ματθαίος. Την επίθεση την κάνουν βασιζόμενοι σε αυτά που λέει ο Πέτρος και ο Παύλος, τους οποίους η Εκκλησία ανέδειξε ως πατέρες. Τους πρώτους διαστρεβλωτές της Ορθοδοξίας η Εκκλησία λέει, τους λέει πατέρες. Όταν λοιπόν ο κόσμος έχει μάθει στην υποταγή 2.000 χρόνια, γιατί το έργο δεν είναι 40 ετών, το έργο είναι 2.000 ετών επίοικος, με αυτό το έργο δεν πας πουθενά. Αν δεν είσαι άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και τον συνάνθρωπό του, φταίξε μου και γλίστρισε. Να τα πούμε λαϊκά. Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Αν και ο δημοσιογράφος όταν παίρνει συνέντευξη δεν δικαιούται να έχει άποψη, αλλά εγώ θα την έχω. Δεν πειράζει, είμαι έτσι κι αλλιώς. Εξωσυστημικός. Οπότε... Εγώ σας είπα, άμα δεν δέχετε, να τα συζητήσουμε. Και μου μιλάω στον πληθυντικό. Να συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλει, τα πάντα. Τα αντέχω και όχι μόνο τα αντέχω. Σου εξηγώ ότι στο συγκεκριμένο θέμα έχω γράψει και όλα πράγματα και έχω βγάλει και βίντεο και τα έχω καταγγείλει και κόντευα να με στείλουν στο πύρι το εξώτερο. Με πάση περιπτώσει, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Ό,τι θέλεις να πεις. Ούτε λογοκρίνεται τίποτα, ούτε είναι άποψη. Λοιπόν τώρα για το ΒΕΝ και την Ελευθερία. Ναι, για πες μου. Αυτά έγιναν μετά τη δεύτερη υπέρβαση. Αυτά έγιναν μετά τη δεύτερη υπέρβαση, διότι στη δεύτερη υπέρβαση, για να φτάσει να γίνει η δεύτερη υπέρβαση, μέχρι τότε επαναλαμβάνω, γιατί όλοι λένε τα δικά τους, ναι. Είχαν παρελάσει 200 ιδρυτικά μέλη στην πρώτη υπέρβαση. Τα 200 ιδρυτικά μέλη... Δεν τα πρόλαβα εγώ. Ήταν πολύ λιγότερο όταν έφυγα. Ήσουν στα 70-80 όταν έφυγες. Ναι, προσπαθούσατε να μαζέψετε. Είχαν παρελάσει 200 ιδρυτικά μέλη.
και τα 200 ιδρυτικά μέλη είχαν το δικόγραφο στα χεράκια τους. Και τα 200 ιδρυτικά μέλη μου έλεγαν, έχουμε δικηγόρο που θα καταθέσει το δικόγραφο που θέλεις. Πήγα λοιπόν, που σας είπα πριν, ότι είδα 600-700 δικηγόρους και έβλεπα τους δικηγόρους όσων των ιδρυτικών μελών της πρώτης υπέρβασης έκλειναν συνάντηση με τον δικηγόρο τους. Πάνω σε εσύ, Μαρία, πήγαμε μαζί. Εγώ σε πήγα. Πήγαμε μαζί. Η Μαρία που γνωρίζει. Δηλαδή, άρα δεν έμεινα αμέτωχος, εγώ. Η Μαρία που γνωρίζει από εκείνη τη μέρα και μετά. Έστω λοιπόν, γιατί λένε όλοι ότι φταίει ο Σαρής. Μια είναι εύκολο να το πούνε. Έστω λοιπόν ότι φταίει ο Σαρής. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Εγώ λέω ότι φταίει ο Σαρής. Είναι κακός, στραβός, ανάποδος. Το πήρανε χαμπάρι λοιπόν, τους έχει χτυπήσει τον γκάλο τώρα και βγήκαν όλοι. Φορτηγατζίδες, λαϊκοί που πουλάνε φρούτα, ο άλλος πουλάει ξυλούρι που πέθανε. Χαμός γίνεται. Βέβαια. Χαμός γίνεται. Αυτή είναι η συνέντευξη, όχι ασία. Για λέγε. Έστω λοιπόν ότι είναι δικό μου θέμα. Είναι δικό μου σφάλμα. Πες το πώς θέλεις. Η Μαρία και η κάθε Μαρία έχει στα χεράκια της ένα δικόγραφο. Έχει λάβει στα χεράκια της μία ενημέρωση ότι τελείται κακούργημα εις βάρος της χώρας, όχι δικό της, δικό μου, δικό σου, εις βάρος της χώρας, και το έχει στα χέρια της πλήρως τεκμηριωμένο από το 2013. Η Μαρία επίσης έχει αυξημένη ευθύνη ως δημόσιος λειτουργός να πάει και να το καταγγείλει αυτό στη δικαιοσύνη. Αυτό, όχι τις σάλτσες που γράφουνε, αυτό το συγκεκριμένο, ότι έχουν υπεξαιρεθεί 183 δις του δημοσίου χρήματος και άλλα 50 της ανακεφαλαιοποίησης που είναι, επαναλαμβάνω, μεταγενέστερα. Αν τα χρήματα είχαν βγει στην οικονομία τα 183 δις, αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ της χώρας ήταν 400, δεν θα είχε καμία πτώση και θα ήταν όλοι με το χαμόγελο στα χείλη. Η κάθε Μαρία λοιπόν, από αυτούς που έχω συναντήσει, αυτή τη στιγμή τελεί έγκλημα εσχάτης προδοσίας, το οποίο δεν παραγράφεται ποτέ. Και για ατυχία της και για ατυχία των υπολείπων, αυτά τα email τα έχουν πολύ στα χέρια τους. Αν ξυπνήσουν τα πρόβατα και αποφασίσουν να γλιτώσουν τα παιδιά τους... Για κάτσε λίγο να σταματήσουμε, Γιώργο, γιατί το πράγμα έχει γίνει... Α, εντάξει, πήγαν τα μεγάλα μέσα κάτω και για λίγο πώς συνέχισε. Αν λοιπόν ξυπνήσουν κάποια στιγμή αυτοί που λέγονται Έλληνες και έχουν το εχώρ που δεν το έχει ο Αλέξανδρος, που το έλεγε ο ίδιος ο Αλέξανδρος στις ομιλίες του, γιατί έχουν βγει, τους παραμυθιάζουν όλους για εχώρ και τα λοιπά. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος, όταν στασίασαν εναντίον του, τους έλεγε ότι δεν έχω διαφορετικό η χώρα από το δικό σας. Το ίδιο έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι, όχι όλοι οι Έλληνες. Εμείς εδώ θέλουμε να λεγόμαστε Έλληνες και έχουμε παραδοσιακό πολιτισμό, αλλά ξεχνάνε όλοι να πούνε ότι ο Πυθαγόρας ήταν συστοούλες περιτομημένος στην Αίγυπτο. Εδώ μιλάμε το απόλυτο παραμύθι. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας, δεν τον ελέγχει κανείς και το ψέμα έχει γίνει καθημερινή συνήθεια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γκρινιάζει ο μεσαίος κλέφτης που τον κλέβει ο παραπάνω κλέφτης. Αυτό γίνεται. Γκρινιάζει ο μεσαίος κλέφτης που τον κλέβει ο παραπάνω ο πιο υψηλά ιστάμενος κλέφτης και ο πιο υψηλά ιστάμενος κλέφτης γκρινιάζει που τον κλέβει ο πιο υψηλά από αυτόν ιστάμενος κλέφτης. Πώς θα αλλάξει η κατάσταση? Μάλιστα. Πες μου λοιπόν τώρα για τα καινούργια, μετά την υπέρβαση δεύτερη που έχω. Αφού λοιπόν... Διελήθη ή υπάρχει υπέρβαση δεύτερη? Η υπέρβαση δεύτερη λειτουργεί. Με ποιους? Ποιοι είναι επικεφαλής, ας πούμε? Με αυτούς που ξεκίνησε να λειτουργεί από την πρώτη μέρα. Διότι εγώ δεν είναι σκοπός μου να μπω σε ένα κίνημα για να φτιάξω ένα μαγαζί. Ένα σκοπός μου ήταν να πάει το δικόγραφο στα δικαστήρια. Ναι. Εφόσον δεν μπόρεσε να πάει το δικόγραφο στα δικαστήρια με τα πρώτα 200 της πρώτης υπέρβασης, γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι άλλοι, όπως η κυρία Σουφλή, για να λέμε τα ονόματα, γιατί από εκεί και μετά κάποια στιγμή πρέπει να υποθούν. Και δεν τα λέω γιατί έχω σκοπό. Δεν μπορώ να μιλήσω ειδικά κάτι γιατί... ατομικό. Όχι, εγώ έχω σκοπό να μιλήσω. Να μιλήσεις, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για τη συγκεκριμένη κυρία, διότι είχα μια προσωπική διένεξη λέει... μαζί της και δεν θέλω να φανεί ότι έχω εμπάθεια. Όχι, δεν είναι θέμα εμπάθεια. Το να λες γεγονότα δεν είναι εμπάθεια. Το να λες γεγονότα είναι η ενημέρωση του κόσμου για να ξέρει ποιος τον παραμυθιάζει και ποιος δεν τον παραμυθιάζει. Η κυρία Σουφλή έβγαινε και έκανε κριτική στις κινήσεις και σε επιλογές. Όταν βγαίνεις και κάνεις κριτική σε κινήσεις και σε επιλογές, πρέπει να προτείνεις κάτι άλλο. Γιατί αν δεν έχει υπάρχει μια δομή, όπως είπα πριν, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Η κυρία λοιπόν Σουφλή λέει για αυτούς τους ανθρώπους που στήσανε τη δεύτερη υπέρβαση και λέει ότι εγώ διέλυσα την πρώτη υπέρβαση.
Έχει βγει και το έχει γράψει επίσημα. Η κυρία Σουφλή λοιπόν δεν μας είπε, αφού ήταν 199 άτομα, ο Σαρής έφυγε. Αφού ήταν 199 άτομα, γιατί δεν βάλανε έναν άλλον στη θέση? Είχανε και τα στοιχεία του δικογράφου, αφού είχανε την ικανότητα, γιατί γράφει με παγίδα, όπως γράφουν όλοι με παγίδα, όπως θέλουν τα πράγματα. Καλό το ερευνητικό έργο, έτσι γράφει, του Γιώργου. Αλλά μέχρι εκεί. Την απόφαση τη δικαστική την έβγαλε ο περαστικός της γειτονιάς. Το δικόγραφο, που είναι νομική δουλειά, την έγραψε ο περαστικός της γειτονιάς. Την οικονομική τεκμηρίωση την έγραψε ο περαστικός της γειτονιάς και όλα γίνανε από τον περαστικό της γειτονιάς. Κυρία Σουφλή λοιπόν δεν μας λέει γιατί μετά την αποχώρηση του ενός δεν κάτσανε 199 να βρουν άλλον έναν, να βρουν και ένα δικηγόρο, να πάρουν και το δικόγραφο και να το πάνε στη δικαιοσύνη. Όταν θα μου απαντήσει αυτό, τότε μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για το συγκεκριμένο. Φτιάχτηκε λοιπόν η δεύτερη υπέρβαση εκ των πραγμάτων, διότι η πρώτη δεν μπορούσε να προχωρήσει. Όλοι κοιτάγανε το πώς θα βολευτούν και το πώς θα γίνει. Και όταν έχεις να κάνεις με 200, που όλοι ψάχνουν μια καρεκλίτσα και υπήρχαν άνθρωποι που έχουν σελίδα μεγάλη, κατοχικά νέα, οι οποίοι είχαν παρασταθεί, οι οποίοι έχουν αναρτήσει στη σελίδα τους αυτά που είδανε μία και μόνη φορά και έκτοτε τα ξέχασαν, πλήττεται ο κόσμος, τον δουλεύουν τον κοσμάκι ότι ενδιαφέρονται για τους πληστηριασμούς και για τα λοιπά, ξέχασαν ό,τι είδανε, ξέχασαν όλο το υλικό και προβάλλουνε κινήσεις λανθασμένες, εσκεμμένα, προκειμένου να παγιδευτεί ο κοσμάκης. Διότι όταν ξέρεις, είπα πριν, είσαι υποχρεωμένος. Δεν είναι επιλογή σου. Όταν ξέρεις ότι γίνεται κακούργημα στη χώρα, είσαι υποχρεωμένος να πας στη δικαιοσύνη. Και εσύ. Είναι αυτό και που έχω πει και εγώ, ότι ο σιωπών δοκεί συνωνύν. Όχι, δηλαδή, αυτό είναι νόμος του κράτους. Ναι, και πέρα από το νόμος του κράτους, αλλά για τον πολίτη μιλάω. Αυτό είναι νόμος του κράτους. Πέρα λοιπόν από αυτό, είσαι υποχρεωμένος να πας. Όλοι λοιπόν αυτοί τα ξέχασαν όλα αυτά και κάνανε κριτική στο ότι έκανε η δεύτερη υπέρβαση. Προφανώς θέλανε μερίδιο στις εισπράξεις. Αλλιώς θα μπορούσαν να έχουν πάρει το δικόγραφο και να έχουν πάει μόνοι τους. Ο Τόμπρας δεύτερη υπέρβαση ήταν. Ο Τόμπρας είχε ξεκινήσει από την πρώτη υπέρβαση. Από την πρώτη ήταν, δεν τον πρόλαβα. Στο τελείωμα, όλες οι συναντήσεις γινόντουσαν πάντα παρουσία δύο ατόμων. Στη συνάντηση που έγινε μεταξύ Τόμπρα και Γεωργαντά ήταν παριστάμενοι ο Δημήτρης ο Δημόπουλος και ο Νίκος ο Κουντουράκης, γιατί λένε όλοι ότι δεν ξέρανε. Βγαίνουν και λέει τώρα ο καθένας ό,τι θέλει. Η πρόταση ήταν να ηγηθεί ο Γιάννης ο Σακάς τότε, ήταν αποδεχτή από όλους. Προσωπικά έκατσα στο ίδιο τραπέζι με παριστάμενη την κυρία Γεροκαντά πάνω από 4 ώρες, όπου του έλεγα ότι νομίζεις, το περνάμε στο καταστατικό, ότι διαφωνείς. Σε ποιον τόσο Σακά μιλάς, ναι. Ότι αν νομίζεις ότι κάτι είναι λοιπές, αυτό το καταστατικό είναι σήμερα ανιρτημένο στη σελίδα της ΔΕΝ. Με εισήγηση οποιοδήποτε θα γίνει συζήτηση για οποιαδήποτε αλλαγή στο καταστατικό, είναι το μοναδικό καταστατικό που προβλέπει διαφάνεια στα οικονομικά. Είναι και το μοναδικό καταστατικό στο οποίο υπάρχει ο όρος μέσα ότι κανένας δεν θα αμείβεται πάνω από το βασικό μισθό, το 140% του βασικού, κανένας, ούτε ο πρόεδρος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχεις να δικείς ένα νομικό πρόσωπο, είτε αυτό το νομικό πρόσωπο είναι εταιρεία, είτε αυτό το νομικό πρόσωπο είναι κράτος, οι μάνατζερ αμείβονται όταν η εταιρεία κερδίζει. Μόνο στην Ελλάδα, στο Ελλαδιστάν, όχι στην Ελλάδα, οι μάνατζερ αμείβονται αντίστροφα από την πορεία της οικονομίας. Οι τραπεζίτες καταραίουν και παίρνουν μπόνους. Αυτά λοιπόν τα πράγματα εμείς τα έχουμε βάλει σε ένα καταστατικό και όπως είπα πριν, για να γίνει κάτι πρέπει να υπάρχει δομή. Αυτή λοιπόν τη δομή είναι μια αμεσοδημοκρατική δομή μέσα στο καταστατικό. Αν λέμε ότι πρέπει να γίνει σύμπραξη προσώπων, πρέπει να γίνει μια ένωση. Πώς θα την πούμε αυτή την ένωση? Αν δεν σας αρέσει η λέξη κόμμα, γιατί εδώ έχουν διαστρεβλώσει, ναι, εντάξει, έχουν διαστρεβλώσει τη λέξη κόμμα. Πώς θέλετε να πούμε, πώς θέλει η ΟΣΥΦ να πούμε την ένωση? Πώς? Πες εκείνημα, να την πούμε ταραμά. Ναι, να την πούμε ταραμά. Να την πούμε ταραμά. Να την πούμε κολοκυθόπιτα. Είναι μια ένωση προσώπων. Αυτοί λοιπόν διαστρέβλωσαν τη λέξη κόμμα μετά από κόμματα για να δημιουργούν στον κοσμάκι την απέκθεια
το πού πας να μπλέξεις. Υπάρχει πάντως μια τάση τέτοια να δημιουργούνται από κόμματα, έτσι. Είχα γράψει ένα άρθρο πριν από καιρό που έλεγα γίνεται όλοι αρχηγοί για να ρίξουμε την κυβέρνηση. Ναι, υπάρχει βέβαια τάση. Είναι το διέρκεια δεν βασίλευε είναι, αυτό. Δεν είναι τάση όμως. Τι είναι. Είναι ο κάθε ματαιόδοξος, ναι. Ματαιόδοξος βλάκας που δεν ξέρει να πει το όνομά του. Αρχηγομανής. Ο κάθε ματαιόδοξος βλάκας που δεν έχει ιδέα περί οικονομικών νομικών, που λέει ψέματα συνειδητά επί 5 χρόνια που είναι η κρίση, μόνο και μόνο για να έχει μια αυλίτσα για να καλύπτει το εγώ του. Αυτή είναι η διαφορά. Και δεν έχει ποτέ κάτσει κανείς να εμφανίσει ένα καταστατικό. Διότι στις προθέσεις, στα λόγια είναι όλοι καλά. Βγάζουν μια διακήρυξη και λένε: εμείς θα κάνουμε αυτό. Τα ίδια λέγει ο Καμένος, τα ίδια λέγει ο Τσίπρας, τα ίδια λέγανε και όλοι οι μικροί, τα ίδια λέγανε οι πάντες. Καταστατικό δεν έχει δημοσιεύσει ποτέ. Αν εγώ σου πω, έλα στο χωριό να μείνεις, γιατί έχει πολλά σπιτιά εδώ πέρα απέναντι, άμα γυρίσει κάμερα, να φτιάξουμε ντομάτες. Πρώτα θα φτιάξουμε ένα καταστατικό που θα διασφαλίζει εμένα και σένα ότι θα λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη διαδικασία θα έχουμε. Εγώ θα κάνω αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο. Ο τάδε θα πηγαίνει στην τράπεζα, ο τάδε θα πουλάει και ο τάδε θα κάνει αυτό. Και αυτές είναι πώς εξασφαλίζεται η ομάδα που έχει φτιάξει το καταστατικό από το να μην ένας από όλους παρεκκλίνει της πορείας. Το αν θα φτιάξουμε τώρα ντομάτες και στην πορεία δούμε ότι πουλάει το αγγούρι καλύτερα ή πουλάει η μελιτζάνα καλύτερα. Κάνα πρόβλημα. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αυτό είναι η διακήρυξη. Αλλά πρώτα φτιάχνεις αυτό. Όλα λοιπόν αυτά τα αποκόμματα, όπως είπες, δεν έχουν φτιάξει κανένα καταστατικό. Επίσης όλα αυτά τα αποκόμματα είχαν το καταστατικό του δεν. Το καταστατικό του δεν είναι καταστατικό του δεν. Το καταστατικό του δεν ήταν το καταστατικό της πρώτης υπέρβασης, ακόμα περισσότερο βελτιωμένο. Ήταν καταστατικό που δεν πέρασε στη δεύτερη υπέρβαση, διότι αν είχε περάσει η δεύτερη υπέρβαση θα ήταν άλλη πορεία της δεύτερης υπέρβασης. Όμως όταν δεν έχεις επιλογές, αποφασίζεις για να πάει το δικόγραφο στα δικαστήρια να βάλεις και λίγο νερό στο κρασί σου. Χωρίς να πεις ψέματα και χωρίς να διαστρεβλώσεις το νόημα αυτού που έχεις γράψει. Διότι δεν μπορεί να γράφεις ένα δικόγραφο διαγραφή και αποζημίωση και το αιτητικό της υπέρβασης να φεύγει το 388 Μάλιστα. που μιλάει για απρόβλεπτη μεταβολή συνθήκων και να το μαθαίνεις αφού έχει κατατεθεί. Οι πολίτες που μπήκαν στην υπέρβαση λοιπόν, επειδή ξέρουν αυτοί που μπήκανε και κάποια στιγμή θα κληθούν μάρτυρες, γιατί έχεις δικαίωμα να βάλεις μάρτυρα όποιον θέλεις. Θα κληθούν μάρτυρες οι 3.000 πολίτες όταν θα έρθει η ώρα στο δικαστήριο να πούνε από ποιον λάμβαναν ενημέρωση από την πρώτη μέρα έως και το Μάιο του 2014 και από ποιον λάμβαναν ενημέρωση από το Μάιο του 2014 και μετά. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει να απαντήσει σε 3.000 πολίτες γραπτά email, έχει να απαντήσει σε 3.000 πολίτες στο τηλέφωνο, να χτυπάει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ ασταμάτητα 4 γραμμές και αυτά θα κληθούν να τα πούνε και υπάρχουν και τα αρχεία που είναι υποχρεωμένοι να τα έχουν αρχεία, διότι το ραδιοτηλεοπτικό έχει βγάλει μια κύκλωση Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει επίσημα ότι καταγράφονται οι συνομιλίες και μένουν αρχείο για 5 χρόνια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν κάποια στιγμή θα υποθούν, διότι η κατάσταση τίνει να βουλιάξει. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, όπως είπα πριν, έχει να απαντήσει σε 3.000 email, έχει να απαντήσει σε 3.000 τηλέφωνα, έχει να στήσει ένα γραφείο που πρέπει να μπουν μέσα μηχανήματα, που πρέπει να σεταριστούν προγράμματα, που πρέπει να γραφτούν τα στοιχεία στα δικόγραφα, δεν μπορεί να επιβλέπει και το δικόγραφο κάθε ώρα και στιγμή. Μαθαίνει λοιπόν την τελευταία στιγμή, αφού έχει κατατεθεί το δικόγραφο, ότι έχει αφαιρεθεί το 388 που μιλάει για την απρόπτη μεταβολή συνθήκων, την οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Διότι το λέει η ίδια η κυβέρνηση στους νόμους του κράτους. Αυτά λέει το δικόγραφο μέσα το δικό μου, όπως είπαμε πριν, αυτά που λέει ο Μιχαλόπουλος, ένας ψεύτης του τελευταίου είδους που υπάρχει, αυτά λέει μέσα το δικόγραφο για απρόβλεπτη μεταβολή συνθήκων, για ανήθικη δικαιοπραξία, με πλήρη τεκμηρίωση της απρόβλεπτης και με φωτογραφίες τους νόμους του κράτους που οι ίδιοι η κυβέρνηση και οι ίδιοι οι τραπεζίτες μιλάνε για την απρόβλεπτη μεταβολή συνθήκων. Και δεν είναι απρόβλεπτη, είναι δολίως βουλιαγμένη και αποδεικνύεται από τους ολογισμούς των τραπεζών. Μιλάμε πλέον για ανήθικες δικαιοπραξίες, οι οποίες είναι πλήρως άκυρες και όλοι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν αποζημίωση. Όλοι. Όλοι οι Έλληνες. Το αν το κάνουν ή όχι είναι δικό τους Ευαγγέλιο. Δεν μου λες, σε ποιο σημείο έπαιξε η εξαγορά κόκκινων δανείων κτλ. Ποιος είχε αυτή την ιδέα και έτσι τουλάχιστον γνωρίζω. Στη δεύτερη υπέρβαση. Αν μου εξηγήσει, η εξαγορά δανείων δεν έπαιξε ποτέ. Η εξαγορά δανείων είναι μια καραμέλα που βγάλανε κάποιοι για να χτυπήσουν αυτούς που προσπαθούσαν να κάνουν το σωστό. Δεν υπήρξε ποτέ εξαγορά δανείων, δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση. Για να υπάρξει συζήτηση πρέπει να υπάρξει πρακτικό, να φέρει υπογραφές κτλ. Ως ιδέες πέφτανε πολλές.
Και ως ιδέες, όταν πέφτει κάτι στο προφορικό, υπάρχουν πολλοί που το διαστραβλώνουν. Ως ιδέα λοιπόν είχε πέσει... Γι' αυτό σε ρωτάω, για να ξεκαθαρίσει έτσι. Μπράβο. Ως ιδέα λοιπόν είχε πέσει το τραπέζι να κάνουμε ένα εξώδικο στις τράπεζες που επειδή είχαν πρόγραμμα να το πουλήσουν το δάνειο. Ήταν επιτόπιο αυτό. Ναι. Δικιά του ιδέα. Δικιά του ιδέα. Ωραία. Επειδή είχαν πρόγραμμα να πουλήσουν το δάνειο. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακούει. Ακούω, ναι. Εσύ έχεις πάρει ένα δάνειο 100 ευρώ. Και λέει η τράπεζα, θα το πουλήσω το δάνειο του Ιωσήφ σε ένα οίκο του εξωτερικού. Σε ένα φαντ, ας πούμε. Σε ένα φαντ του εξωτερικού για 20 ευρώ. Το φαντ αυτό θα έρθει να πάρει από τον Ιωσήφ μετά 100. Ή να του πάρει το σπίτι. Δεν θα έρθει να πάρει 20 που έδωσε, θα έρθει να πάρει 100. Αυτό το πράγμα σε ατομικό επίπεδο δεν μπορεί να γίνει. Είναι κατανοητό. Γιατί έχει άλλα κόστη. Εάν λοιπόν οι πολίτες καταλάβαιναν τι άκουγαν και αυτοί οι συκοφάντες καταλάβαιναν τι ακούγανε, αυτό το πράγμα θα είχε γίνει και θα είχε γίνει προς όφελος του κόσμου. Διότι αν είχαν μπει 3.000 πολίτες, όχι 3.000 πρόβατα, έχει διαφορά, στο δικόγραφο και ερχόντουσαν και λέγανε συμφωνούμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία και την ελέγχουμε αυτή τη διαδικασία, δεν περιμένουμε τον Black Happy για να μας λύσει το πρόβλημα. Αν το ελέγχουμε αυτό, έρχεσαι λοιπόν εσύ, έρχεται ο Λάγης, έρχομαι εγώ, έρχεται ο τρίτος, ο τέταρτος, 3.000 άτομα και λέμε στην Πειραιώς, πας να πουλήσεις τα δάνειά μας για να πάρεις το 20%, μάλιστα, θα τα πάρουμε εμείς. Και δεν θα τα πάρουμε να στιχαρίσουμε, γιατί μας έχεις επεξαιρέσει το δημόσιο χρήμα. Θα τα πάρουμε για να βοηθήσουμε την εθνική οικονομία ως ένδειξη ότι είμαστε Έλληνες, θα τα αποπληρώσουμε σε 15 χρόνια. Και ο πολίτης που μπαίνει, αντί να δώσει 100, θα δώσει 21. Αν τόλμα για να πουλήσει με 20 στο εξωτερικό, διέπρατα πιστεία. Μάλιστα. Και ο πολίτης θα κέρδιζε 80 ευρώ στα 100 του δανείου του. Αν αυτό είναι ένα κακό σαν ιδέα, να μου το πείτε. Γιατί άλλη ιδέα δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Επειδή δεν υπάρχουν πολίτες, η διαγραφή και η αποζημίωση δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι δεν υπάρχουν πολίτες. Το κανονικό και το θεμητό είναι, αν εσύ με έχεις κλέψει, να πας φυλακή, να πάρω όλα μου τα λεφτά πίσω. Να πάρω διαφυγόντα κέρδη για τα επόμενα 20 χρόνια από αυτούς που το έπραξαν. Ποιοι το έπραξαν? Τα ευρωπαϊκά όργανα. Γιατί το δούνου του και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε συνέργεια με τους Έλληνες απατεώνες. Αυτό είναι το σωστό να γίνει. Από την ώρα όμως που δεν υπάρχουν πολίτες που να διεκδικούν τα δίκια τους και εσύ βλέπεις τον άλλο να καταστρέφεται, έχεις δύο επιλογές. Ή κάνεις το ένα ή κάνεις το άλλο. Τι αν δεν κάνεις τίποτα. Τι περιμένεις τώρα να γίνεις? Έτσι κι αλλιώς βλέπεις ότι οι πολίτες παραμένουν έτσι. Δεν είναι πολίτες, είναι πρόβατα. Για να με βλέπεις στη Δαμάστα. Τι θα γίνει? Για να με βλέπεις στη Δαμάστα. Τι έχεις στο μυαλό σου? Δεν έχω στο μυαλό μου τίποτα. Για να με βλέπεις, ξαναλέω, στη Δαμάστα, δεν έχω στο μυαλό μου τίποτα. Από την ώρα που δεν θέλουν να δικαιωθούν, από την ώρα που δεν τους νοιάζει τους ίδιους που καταστρέφονται τα παιδιά τους. Δεν τους νοιάζει που καταστρέφονται οι συγγενείς τους. Δεν τους νοιάζει που καταστρέφονται οι φίλοι τους. Δεν τους νοιάζει που καταστρέφονται τα εγγόνια τους. Τι θα κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Όταν βγαίνει ο καθένας και συκοφαντεί χωρίς να ξέρει να μιλήσει, δεν ξέρει να γράψει το όνομά του. Άμα με αυτούς που παρέλασαν και έχουν γράψει αυτά που έχουν γράψει κατά καιρούς, αν τους βάλει σε ένα τραπέζι να γράψουν το όνομά τους, δεν ξέρουν να γράψουν το όνομά τους, αλλά έχουν άποψη. Με αυτούς τους ανθρώπους δεν αλλάζει η κατάσταση και δυστυχώς είναι πολλοί. Είναι το μόνο που κάνουν είναι να μεταδίδουν και αυτό το να μεταδίδουν όπως αυτοί νομίζουν με το στενό μυαλουδάκι που κουβαλάν. Δεν έχουν φτιάξει ποτέ μια δομή και προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν λύση στον κοσμάκι στο μυαλό τους. Ο κάθε φαντασιόπληκτος βγαίνει και μιλάει. Καλά να πάθουμε. Τώρα το ΔΕΝ και το Ελευθερία δουλεύουν από εδώ. Το ΔΕΝ και το Ελευθερία φτιάχτηκαν πέρσι το Σεπτέμβριο, φτιάχτηκε το ΔΕΝ. Κατατέθηκε το καταστατικό στον Άριο Πάγο με 200 υπογραφές. Αλλά δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Διότι για να λειτουργήσει κάτι πρέπει να έχεις οικονομική εισρωή χρημάτων. Αν δεν έχεις εισρωή χρημάτων, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Συνδρομές, ας πούμε. Εννοείται, συνδρομές. Και τι κάνουν τα 200 αυτά μέλη, δεν πληρώνουν συνδρομές, δεν θέλουν να πληρώσουν συνδρομές. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν 200, για να λειτουργήσει ένα γραφείο σε μόνιμη βάση που θα μπορεί κάποιος να έρθει. Δεν φτάνει η συνδρομή. Με 200 άτομα και συνδρομή 4 ευρώ το μήνα μαζεύει 800. Με 800 δεν παίρνει ούτε γραμματεία. Για να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, γιατί λέγανε όλοι παίρναμε συνδρομή στην υπέρβαση. Δεν ρώτησαν όμως στην υπέρβαση πώς εξυπηρέθηκαν, πόσα email απαντήθηκαν, πόσα άτομα δουλεύανε σε καθημερινή βάση, πώς πληρωνόταν οι ΔΕΗ και ΟΤΕ. Κατηγορούσαν την υπέρβαση που ήταν από τους πολίτες τα έξοδα, αλλά δεν κατηγορούν τον κάθε Μιχαλόπουλο που δεν μας λέει πού τα βρίσκει να κάθεται όλη μέρα και να γράφει στο διαδίκτυο. Δεν μας κατηγορούν πού τα βρίσκει το κάθε σωματείο
από πού τα βρίσκει για να κάθονται στο γραφείο για να γράφουν όλες αυτές τις παπαριές που γράφουν. Δεν τα λένε για το πολιτικό φορέα που πήγαν και ψηφίσανε για να βολευτούν γιατί δεν θα τους έκοβε τη σύνταξη, αλλά κατηγορούσαν κάποιους που παίρνανε ένα ποσό συνδρομής, τους έδωσαν αυτό που τους είπαν, ήταν και το μοναδικό που τους γλίτωσε, διότι ακόμα και διαστρεβλωμένο το δικόγραφο ήταν αυτό που ανάγκασε να σταματήσουν οι πληστηριασμοί για 2 χρόνια. Ο κόσμος δεν κατάλαβε γιατί σταμάτησαν οι πληστηριασμοί, αλλά κάποιοι ξέρουν γιατί σταμάτησε. Αν δεν υπήρχε το δικόγραφο της υπέρβασης, οι πληστηριασμοί δεν θα είχαν σταματήσει. Το δικόγραφο της υπέρβασης ανάγκασε την κυβέρνηση να αλλάξει ρότα. Έκανε 2 χρόνια να αλλάξει τη ρότα αυτή, γιατί χρειάζεται χρόνο για να ανασυνταχθείς. Όταν κάποιος σου κάνει κάτι ζημιά, χρειάζεται χρόνο. Αλλάξαν τον κώδικα πολιτικής δικονομίας μετά από 40 χρόνια, για να μπορούν να βγάλουν τους πληστηριασμούς. Διότι όταν το δικόγραφο της υπέρβασης μιλάει για κούρεμα και όχι για αυτά που έπρεπε να μιλάει και για πρόβλημα με τα βολές συνθήκων, για να πάει η τράπεζα στο δικαστήριο έπρεπε να έχει μια αγωγή μπροστά της. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Για να πάρεις το ακίνητο, έπρεπε να αλλάξει ο κώδικας και να λέει όχι πληστηριασμοί στην αντικειμενική αξία, στην εμπορική αξία. Γιατί το κούρεμα θα γίνει π.χ. στα 100, θα πάει στα 50. Εμπορική αξία το ακίνητο, μάλιστα. Συμφωνείς ότι χρωστάς 50, σου παίρνω το ακίνητο. Αυτό όμως έδωσε 2 χρόνια στον πολίτη να σκεφτεί. Ο πολίτης αντί να σκεφτεί, έκατσε και άραξε και δούλευαν οι συστημικοί και οι πολίτες κοιμώτησαν τον ύμνο του δικαίου. Γιατί είχαν λύσει το πρόβλημά τους με τον μπλε χάπι. Δεν ξέρανε πώς λύθηκε. Το ίδιο έγινε και τώρα. Οι πληστηριασμοί φέτος που τα δικαστήρια έκλεισαν, επειδή υπάρχει κάτι που τότε δεν το γνώριζα, υπάρχει το καθήκον της αλήθειας, που όσο αστείο και να φαίνεται σε πολλούς, όταν θα το αντιμετωπίσουν μέσα στο δικαστήριο από κάποιον που γνωρίζει, τότε θα δούνε πόσο αστείο είναι. Το καθήκον της αλήθειας λέει ότι ο δικηγόρος, αν πει ψέματα μέσα στο δικαστήριο και οδηγήσει σε εξαπάτηση το δικαστήριο, τελεί αδίκημα. Και πολύ σοβαρό μάλιστα. Το τι αδίκημα εξαρτάται από το τι έχει κατηγορηθεί. Όταν λοιπόν έχει ένα δικόγραφο που αποδεικνύει ότι ο πελάτης του έχει φάει, ο πελάτης του λέγεται Σάλαση, όπως λέγεται, 40 δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού, και αυτός πει ψέματα γιατί το γνωρίζει. Την ίδια στιγμή του περάνε βραχιολάκια και πάει στη διπλανή αίθουσα. Και έτσι κλείσαν τα δικαστήρια. Ό,τι άλλο λένε είναι μια μπαρούφα, το οποίο αυτοί που το λένε δεν το ξέρουν ότι λένε μπαρούφα. Αλλά έχουν άποψη. Αχ, τι να σε κάνω τώρα εγώ εσένα. Τι να με κάνεις. Μια χαρά είμαι στο χωριό. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είναι στο μυαλό μου. Από τον ακούω τρελούς κάθε μέρα να λένε το κοντό και το μακρύ. Ούτε κατά διάνοια. Τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Πέρα από το να συνεχίζεις να βρίσκεις πράγματα και να διαβάζεις και να γράφεις. Μόνο με αυτό. Με αυτό. Για να φτιαχτεί. Θα σε ρωτάει κανείς πώς τα βγάζεις πέρα. Στο χωριό. Άμα γυρίσεις την κάμερα. Γίνε την κάμερα γιατί έκανες μια ερώτηση. Θα την γυρίσω μετά. Γίνε την κάμερα. Μιλάμε, την και είναι κατανοητό πώς. Είπα, μη μου αν μου άρεσε. Δεν πάω να την γυρνάω να μιλάω. Μετά το κάνω. Μετά που θα κάνεις ένα πλάνο, θα δεις. Με τι ασχολείσαι στο χωριό εδώ, τι γίνεται, τι κάνετε, τι φυτεύετε, τι πάμε. Ντοματούλες, μελιτζάνες. Πατατούλες, κολοκυθάκια. Οπότε τα προστοζήν υπάρχουν, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Λάδι. Λάδι. Μια χαρά είσαι. Σε λίγο που θα γίνει το μπαν, θα το ψάχνουμε και θα το βρίσκουμε στην Αθήνα. Όταν θα ζει η Αθήνα τις καταστάσεις Βενεζουέλας εξαιτίας ηλιθίων που βγαίνουν και μιλάνε χωρίς να γνωρίζουν, τότε θα ψάχνουν να δουν. Δυστυχώς είναι έτσι όπως θα λες. Και το λαδάκι. Η Αθήνα είναι τελειωμένη, έτσι όπως θα λες. Εγώ έτυχε να είμαι και 10 χρόνια στην Κίνα και ζούσα τις συνθήκες της Κίνας και ήξερα και το έβλεπα ότι έρχεται στην Ελλάδα. Αλλά όταν το έλεγα, λέγανε τι λέει τώρα, αυτό είναι τρελό. Εδώ λέει το χρήμα. Είχα φίλου που παίζανε χρονοτσίρο και μου λέγανε καλά, τρέχει στην Κίνα να κάνει παραγωγή, αυτό, εκείνο. Και έλεγα, ρε παιδιά, δεν μου λέτε πώ θα ανταγωνιστεί μια εταιρεία που έρχεται στην Ελλάδα να επενδύσει σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Βγάζει η κυβέρνηση ένα νόμο και λέει οι νεοσύστατε επιχειρήσει στην Ελλάδα θα επιδοτηθούν για να πάρουν να φτιάξουν το έργο. Θα επιδοτηθούν με πρόβλεψη θέσεων εργασίας, χωρίς να έχουν καταβάλει δηλαδή 1 ευρώ, θα επιδοτηθούν για τους εργαζομένους τους. Και εσύ που έχεις μια επιχείρηση 10 χρόνια και έχεις πληρώσει, δεν εγκρίνεται, παρόλο που έχεις καταβάλει τον προηγούμενο χρόνο 188.000 ευρώ μισθοδοσία. Είναι τα περίεργα αυτά. Όχι, δεν είναι περίεργα. Αυτά είναι τα παράνομα, τα οποία παράνομα. Είναι στη δικαιοσύνη. Τα παράνομα. Άσκησε τις διώξεις ο Πεπόνης. Τον Πεπόνη τον εξαφάνισαν βέβαια οι συνάδελφοί του. Οι Έλληνες οι αμεσοδημοκράτες δεν ήταν έξω από τον Άριο Πάγο να προστατεύσουν τον Πεπόνη και μετά λένε γιατί δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Όλοι περιμένουν να βγάλει το φίδι από την τρύπα ο άλλος και δεν κάνουν τίποτα. Πώς θα μπορούσαν, ρε Γιώργο, να προστατεύσουν τον Πεπόνη οι πολίτες έξω από τον Άριο Πάγο? Πώς θα μπορούσαν? Ναι.
αν, αν ακούγανε τι λέγαμε, για οποιαδήποτε μετακίνηση έχεις δικαίωμα ως πολίτης να κάνεις προσφυγή. Για οτιδήποτε γίνεται. Οτιδήποτε σου προσβάλλει την ηθική σου και την αξιοπρέπειά σου. Οι νόμοι προέκυψαν. Βέβαια είναι αλήθεια, γιατί έχω δει, ας πούμε, πάυση μεταθέσεων παπάδων π.χ. Οι νόμοι. Και τρέχουν οι πολίτες και τον φέρνουν τον παπά πίσω. Επειδή ο κόσμος δεν ξέρει πώς λειτουργεί το έργο, οι νόμοι έχουν, δεν είναι τωρινοί. Οι νόμοι υπάρχουν από το δευτερονόμιον, γι' αυτό λέγεται και δευτερονόμιον. Οι νόμοι ήταν οι ηθικοί κανόνες και τα χρηστά ήθη. Δεν μπορεί εσύ, κύριε υπάλληλέ μου, υπουργέ δικαιοσύνης, που είσαι και ζώο και δεν ξέρεις να μιλήσεις, να μεταθέτεις τον πεπόνι που έχει τα καθήκοντά του. Κάνω μία προσφυγή με 10.000 πολίτες, με 100.000 πολίτες και ζητάω αποζημίωση, διότι με προσβάλλεις όταν βγάζεις από τη θέση του ένα εισαγγελέα που έχει ασκήσει τα καθήκοντά του. Και μάλιστα με σωστό τρόπο. Με σωστό τρόπο, βέβαια. Με προσβάλλεις. Είναι δυνατόν. Αλλά τότε όμως οι πολίτες, αυτοί, οι αμεσοδημοκράτες, δεν είπαν ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Βγάζουν τον κοσμάκι να εστιάζει σε οτιδήποτε άχρηστο και σε τίποτα ουσιαστικό. Πού βλέπεις τώρα την κατάσταση να πηγαίνει εσύ αυτή, αφού αυτό δεν πρόκειται να διορθωθεί? Ο καθένας λοιπόν θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για τον εαυτό του, αφού θέλουν όλοι ατομικά, γιατί δεν θέλουν τα κόμματα. Ναι. Δεν του αρέσει η λέξη κόμμα. Όταν θα τον μετανομάσουμε σε κολοκύθι, θα με πάρει τηλέφωνο να έρθει στην Αθήνα να φτιάξουμε ένα κολοκύθι. Τι να πω, τι να πω. Θα με πάρει τηλέφωνο, αφού δεν του αρέσει η λέξη κόμμα. Εμένα μου άρεσε η λέξη κόμμα, όταν είδα την έκταση της απάτης, γνώριζα ότι το θέμα είναι πολιτικό. Πέρα από νομικό, είναι και πολιτικό. Και από την πρώτη στιγμή προσπάθησα να στήσω πολιτικό φορέα. Όλοι αυτοί που δεν θέλουν να στηθεί πολιτικός φορέας, βέβαια, και λένε μακριά από τα κόμματα, είναι όλοι κάπου χωμένοι, είτε σε ζώη, ο οποίος θα εμφανιστεί σε λίγο στο προσκήνιο, είτε σε άλλο μαγαζάκι, είτε στην κοινωνία πολιτών, είτε από εδώ είτε από εκεί, με μπουραντάδες, με έτσι μαλλιώς, αλλά δεν πρέπει να στηθεί ένα νέο κόμμα που να έχει ένα καταστατικό που να προβλέπει διαφάνεια. Όταν λοιπόν δεν σας, όταν αποφασίσετε ότι η λέξη κόμμα είναι κακή, καλή και τα λοιπά και το ονομάσετε κολοκύθι, πατάτα, μελιτζάνα, εδώ θα συζητήσουμε. Είναι κάτι άλλο που θέλω να πούμε? Δεν έχω κάτι. Όχι, ξέρεις, ότι, εδώ, ξέρεις ότι βασικά δεν θέλω να μιλάω καν. Δεν έχει νόημα πλέον. Από την ώρα που δεν υπάρχουν πολίτες, τι νόημα έχει να μιλάς? Όχι, εγώ βασικά ήθελα να έρθω γιατί μου έκανε εντύπωση ότι όταν έμαθα ότι ο Γιώργος Σαρής αποτραβήχτηκε στο χωριό και δεν γυρνάει στην Αθήνα. Και θες από περιέργεια, επειδή ήξερα ότι είσαι μαχητικός άνθρωπος και άνθρωπος που είσαι εκεί στα μέσα και στα έξω, λέω τι έπαθε ξαφνικά ο Γιώργος και πήγε στο χωριό, απομονώθηκε. Μα για να γίνει. Είναι ένα μοναστήριο, σαν μοναχός είσαι τώρα. Αυτά που δεν ξέρει ο κόσμος, για να γίνει ένα δικόγραφο αυτού του επίπεδου που έχει βγει στη δημοσιότητα και είναι, ξαναλέω, για χρήση όλων δωρεάν. Ένομη συνέπεια θα έχει αυτό. Για ποιον? Αυτή η απόφαση που βγήκε. Εξαρτάται. Ή απλώς θα μείνει ένα γράμμα, ένα. Εξαρτάται. Εγώ βασικά τελείωσα. Μια απόφαση και τέλος. Μου ζήτησε και η τράπεζα λεφτά και το δικαστήριο είπε δεν δικαιούσε λεφτά στην τράπεζα. Τέλος. Για μένα έχει ήδη ένομη συνέπεια. Αυτό το γλίτωσε λοιπόν. Βέβαια. Για μένα έχει ήδη ένομη συνέπεια. Πόσα λεφτά από ό,τι ζήτησε η τράπεζα? 35.000 ευρώ. Ενώ ήδη τη είχα κάνει αγωγή. Ναι. Αποζημίωση δεν θα πάρει γιατί ότι αδίκως θα ταλαιπώρησε. Πρέπει να εκδικαστεί η αγωγή. Συμπτωματικά το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο που εκδίκαζα τις αγωγές αποζημίωσης. Κάναν απεργία. Συμπτωματικά το Γενάρη που εκδίκαζα άλλη ανακοπή και ήξερα τι θα κάνω το Γενάρη που θα ζήταγα το αυτόφορο του δικηγόρου της τράπεζας. Είχαν από το Γενάρη την απεργία και πήγανε μέχρι την ημέρα που τελείωσαν οι ημερομηνίες όλων των αγωγών μου. Συμπτωματικά είχαν πάλι απεργία στην προηγούμενη αγωγή το 2014. Το πας μακριά τώρα. Όταν έχεις τρεις αγωγές, τρεις ανακοπές και έξι αγωγές και δεν έχει εκδικαστεί καμία. Κάτσε τώρα. Θες να πεις δηλαδή ότι όλη αυτή η ιστορία με τις απεργίες και τα λοιπά γίνανε για αυτό το λόγο? Τρεις ανακοπές ναι. Και έξι αγωγές, όχι σε μία εβδομάδα, σε ένα διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, σε ένα προηγούμενο διάστημα Δεκεμβρίου άσχετου χρόνου, σε ένα προηγούμενο διάστημα άλλο. Όλες δεν έχουν εκδικαστεί. Σε δικαστήριο που δεν παρέστη, δεν βγάλαν απόφαση ερήμην, με καλούσαν να πάνε να ξαναδικάσουν. Μες. Τα χαρτιά είναι στο διαδίκτυο, ξαναλέω. Τα χαρτιά είναι στο διαδίκτυο. Τώρα λοιπόν, αυτή η δουλειά για να γίνει, γινόταν σε ένα χρόνο ανύποπτο, που ούτε εσύ με γνώριζες, ούτε και οι υπόλοιποι που αναφέραμε τα ονόματά τους. Διότι από το Σεπτέμβριο του 2011, για να βρεθούν τα οικονομικά στοιχεία αυτά
και για να διαβάσεις όλα τα ΦΕΚ σειρά Β τις υπουργικές αποφάσεις του Σαχινίδη που έβαλε 14% να πληρώνει ο ελληνικός λαός για τα χρήματα των τραπεζών. Για να διαβάσεις όλη την νομοθεσία. Για να διαβάσεις όλα τα ΦΕΚ των τραπεζών. Για να διαβάσεις όλες τις εγκυκλίες του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος που μπαίνουν σε υπουργικές αποφάσεις. Για να τα στήσεις αυτά σε ένα δικόγραφο. Σε συνάρτηση με μια διαδρομή ολόκληρης της επιχείρησης, γιατί στη μήνυση αναφέρεται το βιογραφικό ολόκληρο. Αναφέρεται το βιογραφικό από την πρώτη μέρα που άρχισα να εργάζομαι ως μισθωτός με 8.500 ένσημα. Αυτά αναφέρονται όλα και έχουν μπει σχετικά παραστατικά. Για να φτιαχτεί αυτό το δικόγραφο. Είναι δύσκολο. Έκανες πολλή δουλειά. Αλήθεια, και αυτές σου αναγνωρίζω. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά σου αναγνωρίζω 100%. Για να φτιαχτεί αυτό το δικόγραφο ήταν δουλειά πολλών ετών. Και βγαίνει τώρα ο κάθε βλάκας και προβάλλει τα πράγματα όπως θέλει. Τα προβάλλει όπως θέλει για να αναρριχθεί σε μια καρεκλίτσα. Πάει και λέει, έχει μάθει ένα ποιματάκι 5 λέξεων από το δικόγραφο. 5 λέξεων έχει μάθει, γιατί σου ξαναλέω ότι αν τον βάλεις και ρωτήσεις. Οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με αυτό το κομμάτι. Δεν ξαναπαντήσει. Όχι, δεν ξαναπαντήσει, θα αρχίσει να ψελίζει. Ναι, γιατί εσύ το έχει δουλέψει και το έχει τεκμηριώσει μέσα σου. Ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Ξέρει ακόμα και πλάκα τους ότι πλάκα δεν είναι καλή κιόλα να πάω να συμμετέχω. Δημόσια κιόλα. Ναι, ναι. Μου στέλνουν. Με καλούν εισαγωγικά, δεν με καλούν εμένα. Ναι. Βάζουν στου άλλου και λένε μα εμεί τον καλέσαμε. Και δεν ήρθε. Ναι, φράσο. Όταν δεν ξέρει να πει τώρα, καταλαβαίνει. Να κάνει κάτι. Ξέρει, ναι. Το λένε σε τρίτου να μου το πούνε εμένα και καλά. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Εντάξει. Καλό. Καλή μοναξιά εδώ. Είναι πιο έχει καλή δουλειά. Μοναξιά που λέει και ο Πάρη. Πρέπει να γραφτεί κατά του Υπουργού Οικονομικών. Δεν γράφεται έτσι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποιο είναι το επόμενο κύμα. Είναι κίνηση. Κατά του Υπουργού Οικονομικών. Ασφαλιστικά μέτρα κατάσχεση όλη τη του, του συγκεκριμένου κατά ή. Κατά όλων. Α, μπράβο. Εννοείται. Αναδρομικά. Κατά... Αναδρομικά εννοείται. Ναι, ναι. Ο Βλάκα ο Σαχινίδη. Ναι. Και τον λέω Βλάκα και στο ραδιόφωνο και παντού. Δεν είναι Βλάκα με την έννοια που κόσμο αντιλαμβάνεται. Όχι, όπω είπε ο Λεμπέ, ο Βλάκα είναι απαταιών. Ξέρει πολύ καλά τι έκανε. Βλάκα είναι γιατί νόμιζε. Ότι αυτά τα πράγματα ποτέ δεν θα δουν το φως της δημοσιότητας, ποτέ δεν θα συνδεθούν μεταξύ τους, όπως γράφει και η εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος Υπόπη Παπανδρέου, το οικονομικό έγκλημα, τα εγκλήματα του Λευκού Κολάρου, είναι τόσο πολύπλοκα, διότι είναι δύσκολο να βρεις τα στοιχεία, να τα συνδέσεις, να τα γράψεις όλα αυτά παρέα μαζί και να τα στοιχειοθετείς για να πας στη δικαιοσύνη. Αυτοί λοιπόν νόμιζαν ότι μια ζωή. Θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ποιο θα βρει το κουράγιο τώρα, κάτι να κάνει, να ψάξει, να κάνει. Πήρανε λοιπόν τώρα τη δουλειά αυτοί οι 5 άνθρωποι και βγαίνουν και πουλάνε, οι οποίοι σημειωτέων έχουν κληθεί για να συμμετάσχουν στο ΔΕΝ. Αυτό πρέπει να το σημειώσει προσεκτικά που θα σου πω. Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στο ΔΕΝ και να είναι και αυτοί που θα εκπροσωπούν το φορέα, εάν και εφόσον ξεκαθαρίσουν το παρελθόν του. Oh. Έχουν κληθεί, επαναλαμβάνω, να συμμετάσχουν και στο ΔΕΝ και στην Ελευθερία. Έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν, όχι να είναι ο τελευταίος τροχός αμάξης, να είναι οι εκπρόσωποι του φορέα. Και η κλήση έγινε παρουσία πολλών. Και αρνήθηκαν να συμμετάσχουν και μετά μας κάνουν κάλεσμα να πάμε εμείς κάπου που δεν υπάρχει καταστατικό, κάπου που δεν έχουν κόψει ούτε μία απόδειξη για αυτά που έχουν λάβει, κάπου που ακόμα και αυτοί που συμμετέχουν, επειδή μιλάνε μαζί μου κάποιοι από αυτούς, μου γυρνάνε στην κάμερα. Τις αποδείξεις και οι αποδείξεις πάνω δεν έχουν καν σφραγίδα. Καταλαβαίνεις τι λέω, δεν έχουν καν σφραγίδα. Και αυτό γίνεται επί 3-4 χρόνια. Και έχουν το θράσος να με τολμάνε, να τολμάνε να το λένε σε άλλους, γιατί θα φτάσει το αυτί μου, είναι δεδομένο. Να λένε ότι τον καλέσαμε να συμμετάσχει. Ενώ τους είπαμε, ξεκαθάρισε τη σαβούρα σου, ξεκαθάρισε αυτά που έχεις κάνει, διότι έχεις ένα άλοθη σε σχέση με τους υπόλοιπους, επειδή ενημέρωσες τον κόσμο, και έλα εδώ. Με αυτό το καταστατικό που το είχες και εσύ και το γνώριζες προσωπικά από το 12, με αυτό το καταστατικό. Αυτοί φτιάξαν σωματεία με άλλα καταστατικά όλοι τους, ενώ είχαν αυτό και συμφωνούσανε, ξαφνικά το ξεχάσανε. Μάλιστα. Εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι τότε αποχώρησα, όχι γιατί δεν συμφώνησαν το καταστατικό, ίσα ίσα. Άλλοι ήταν οι λόγοι, έτσι. Δεν είναι τις παρούσες να τους πούμε, αλλά έγινανε κακοί χειρισμοί, όχι ίσως εκ μέρους σου. Αλλά και εν αγνία σου γίνανε κάποια χειρισμία. Δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τα πάντα. Σωστά, δεν υπάρχει σωστά, συλλογική σωστά. Ευθύνη. Σωστά, υπάρχει, σωστά. Υπάρχουν όργανα. Εμείς στο ΔΕΝ αυτή τη στιγμή υπάρχει η διοικούσα και υπάρχει το ελεγκτικό. Όταν τύχει ένα πρόβλημα, δεν θα τη λύσει κανείς από τους δύο. Αν δεν συμφωνήσουν αυτοί σε αυτό που έχει γίνει διαμάχη, θα πάει στη Γενική Συνέλευση. Και αυτό το έγραφε το καταστατικό της πρώτης υπέρβασης από τότε. Το αν τώρα κάποιοι παίζουν χαλασμένο τηλέφωνο
και δεν φτάνουν να ενημερώσουν αυτούς που πρέπει για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και τα λένε χαλασμένο τηλέφωνο πίσω από την πλάτη των υπολείπων, είναι δικό τους θέμα. Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω τι λέγεται πίσω από την πλάτη μου ή πίσω από την πλάτη της διοικού σας ή πίσω από την πλάτη του ελεγκτικού. Αυτός που έχει κάτι πιάνει ένα μέλος του ελεγκτικού, πιάνει ένα μέλος της διοικού σας και λέει: κύριε, εδώ διαφωνούμε. Αν είναι σε επίπεδο που συμμετέχει στην εκπροσώπηση, έχει δικαίωμα από μόνος του να ζητήσει γενική συνέλευση να ενημερωθούν όλα τα μέλη. Αν είναι κάποιο μέλος απλό που δίνει μία συνδρομή και θέλει να λυθεί το πρόβλημα, έχει δύο τεινά. Ή πάει και βρίσκει κάποιον του ελεγκτικού και του λέει: αυτό έχει δημιουργηθεί και έχει το πιστήριο ότι τον έχει ενημερώσει με ένα email, οπότε φέρει και την προσωπική ευθύνη αυτού που ενημερώθηκε. Δηλαδή, αν ενημερωθώ εγώ ότι εσύ εξαπάτησες κάποιον και είσαι στη διοικούσα, εννοείται ότι θα δράσω. Γιατί αν δεν δράσω, είμαι και εγώ υπόλογος. Αυτό που έλεγα πριν για τους δικηγόρους. Αλλιώς, αν όλοι και οι 11 είναι διαβρωμένοι, έχεις το δικαίωμα εσύ να γνωρίσεις τα υπόλοιπα μέλη και να συγκαλέσεις γενική συνέλευση. Το καταστατικό είναι ότι είναι ο νόμος. Αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί οι Έλληνες και δυστυχώς μέχρι να το αντιληφθούν θα καταστρέφονται. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος με το ζώο να του πληρώσει. Κανείς. Όποιος θέλει, πρέπει να κουνήσει τα χεράκια του. Μάλιστα. Γιώργη, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να είσαι καλά. Θα πει να... θα ξαναμιλήσω και με έβαλες να μιλήσω. Εντάξει, με μένα θα μίλακες γιατί εγώ δεν είμαι συνηθισμένος δημοσιογράφος τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Είχα πει δεν θα ξαναμιλήσω και ξανά με έβαλες να μιλήσω. Επαναλαμβάνω. Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν. Καλά να περνάς εδώ και θα περνάς καλά γιατί η φύση είναι πάνω απ' όλα. Κυρίαρχο σημείο. Και δεν σου λέω να ξαναγυρίσεις στην Αθήνα. Κάτσε εδώ καλά είσαι. Δεν έχει νόημα. Μια χαρά είσαι. Αν δεν αποφασίσουν κάποια άτομα να στηρίξουν ένα εγχείρημα είναι πολύ στο οποίο θα συμμετέχουν, θα αντιλαμβάνονται γιατί το στηρίζουν, τι προσδοκούν, σε ποια είναι τα εφικτά να συμβούν σε πρώτο χρόνο, γιατί δεν σημαίνει ότι μπήκανε 500 μέλη και αύριο το πρωί άλλαξε η κατάσταση. Όποιος ευελπιστεί ότι μπήκανε αύριο το πρωί 500 μέλη και ευελπιστεί η κατάσταση, ζει σε άλλη χώρα, ζει σε άλλο πλανήτη, ζει σε άλλη διάσταση. Για να αλλάξει κατάσταση θέλει κόσμο. Κόσμο, συνειδητοποιημένο. Μες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ.